Και πάμε να ετοιμάσουμε την πρώτη μας συνταγή για σήμερα. Παστράμι σάντουιτς. Το έχετε ακούσει, δεν ξέρετε τι είναι. Σήμερα θα σας δείξω ακριβώς πώς φτιάχνετε. Είναι το πιο εύκολο σάντουιτς ever και βέβαια το πιο νόστιμο ever. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το σάντουιτς με μοσχαρίσιο παστράμι θα χρειαστούμε για τη μαριναδα 60 γραμμάρια ελαιόλαδο, μία κουταλιά της σούπας πιπέρι καγιέν ή μπούκοβο, 3 κουταλιές της σούπας πάπρικα, 2 κουταλιές της σούπας μπαχάρι τριμμένο, 2 με 3 κουταλιές της σούπας μουστάρδα απαλή παν, 40 γραμμάρια αλάτι και πιπέρι. Για τη σύνθεση, 1800 γραμμάρια μοσχαρίσιο μπρίσκετ, 6 φέτες ψωμί ολικής άλεσης, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 2 κουταλιές της σούπας μαγιονέζα, 2 κουταλιές της σούπας μουστάρδα απαλή παν, 50 γραμμάρια αγγουράκι τουρσί, αλάτι και πιπέρι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε το κρέας μας μέσα από το ψυγείο. Και για να φτιάξουμε παστράμι σάντουιτς χρειαζόμαστε αυτό εδώ το κρέας. Ξέρεις τι είναι? Όχι. Εσύ? Όχι. Ωραία. Είναι μπρίσκετ. Είναι το κομμάτι μπροστά το στήθος ουσιαστικά από το μοσχάρι. Είναι πάρα πολύ σκληρό κομμάτι, δηλαδή δεν είναι ένα κομμάτι που μπορούμε να κόψουμε σε κομμάτια και να το σουτάρουμε στο τηγάνι και να το φάμε, γιατί είναι πάρα πολύ σκληρό. Έχει αρκετά λιπαρά μέσα που δεν φαίνονται, οπότε γι' αυτό το λόγο ο τρόπος ψησίματος που θα το κάνουμε του δίνει αυτή την υπέροχη γεύση και το κάνει τόσο ζουμερό και τόσο γευστικό. Χρειαζόμαστε μπρίσκετ από τα πιο οικονομικά κομμάτια του μοσχαριού. Αυτό το κομμάτι το έχουμε λύσει. Το επόμενο κομμάτι που έχουμε να λύσουμε είναι η μαρινάδα του κρέατος. Πόση ώρα κάνω τη μαρινάδα να ζεσταίνω και να τηγάνι. Γιατί θα χρειαστεί να ζεσταίνω ένα τηγάνι. Πάνω στη φωτιά. Μεγάλο. Πριν το βάλουμε στο φούρνο, θα δώσουμε χρώμα γιατί δεν το κάνω. Οπότε βάζουμε το τηγάνι πάνω στη φωτιά. Τέλεια. Εδώ. Και πάμε να ετοιμάσουμε τη μαρινάδα. Για τη μαρινάδα τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Βάζουμε όλα τα υλικά που βλέπουμε σε ένα μπολάκι και τα ανακατεύουμε. Ελαιόλαδο. Πιπέρι καγιέν. Πάπρικα, μπαχάρι, αλάτι και πιπέρι. Εδώ. Αλάτι και πιπέρι. Χρειαζόμαστε περίπου 40 γραμμάρια αλάτι για όλη τη συνταγή, οπότε μην τσιγκουνευτείτε. Θέλουμε αλάτι, είναι μεγάλο το κομμάτι κρέατος, οπότε χρειάζεται να το αλατίσουμε πάρα πολύ καλά. Οπωσδήποτε πρέπει να προσέξετε, είναι περίπου 2 κουταλιές του γλυκού γεμάτες από αλάτι, χρειαζόμαστε αλατάκι και πρέπει οπωσδήποτε να το βάλουμε. Τελευταίο συστατικό για τη μαρινάδα μας είναι η μουστάρδα. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ τη νέα παλή μουστάρδα Πάνε Ζαφυρόπουλος. Έχει βελούδινη υφή και δεν έχει καθόλου συντηρητικά. Χρειαζόμαστε περίπου 2 με 3 κουταλιές της σούπας μουστάρδα, οπότε ρίξτε μέσα στη μαρινάδα εδώ. Και λίγο παραπάνω να βάλετε, δεν μας πειράζει. Τέλεια. Οπότε ανακατεύουμε καλά όλα τα υλικά της μαρινάδας. Και θα κάνουμε μία ωραία πάστα. Αυτή την πάστα, μαντέψτε τι θα την κάνουμε. Έτσι όπως είναι, τη ρίχνουμε πάνω στο κρέας. Αλλά για να πάρει αυτό το ιδιαίτερο μαύρο χρώμα το μπρίσκετ, καθώς το ψήνουμε μέσα στο φούρνο, πρέπει να βάλουμε αυτή την πάστα. Αυτό είναι και το χαρακτηριστικό του. Το ότι εξωτερικά φαίνεται ότι είναι καμένο, αλλά εσωτερικά είναι ολοζώντανο και γεμάτο ζουμιά. Δηλαδή έτσι πρέπει να φαίνεται, έτσι πρέπει να είναι, έτσι είναι η παραδοσιακή συνταγή στην Αμερική. Το παστράμι σάντουιτς είναι ένα street food αμερικάνικο, οπότε αυτό θα κάνουμε και εμείς. Λοιπόν τώρα, αυτή την πάστα πάρτε την, αλείψτε την πάνω από το μπρίσκετ, εδώ. Δεν θέλουμε να πάει καθόλου χαμένη. Εδώ πέρα είναι όλη η γεύση. Σκεφτείτε ότι είναι απλά ένα σκληρό κομμάτι κρέατος. Όλο το μυστικό είναι σε αυτή εδώ την πάστα που αλείφουμε από πάνω και αυτή που θα δώσει πραγματικά γεύση καθώς ψήνεται το κρέας μας μέσα στο φούρνο. Τώρα, πλώνουμε καλά εδώ και εδώ και εδώ και όπως είναι το κρέας μας, βλέπετε ότι το τηγάνι μου καίει, βγάζει καπνούς, το βλέπετε? Μπράβο! Ρίχνουμε μέσα το μπρίσκετ μας εδώ και θα δώσουμε πολύ ωραίο χρώμα και από τις δύο πλευρές. Δεν χρειάζεται πολλή ώρα, οπότε κατευθείαν θα γυρίσουμε και όλο το κρέας, εφόσον έχει για το τηγάνι. Και κοιτάξτε εδώ. Όλαλα. Βλέπετε. Φανταστικό. Τώρα,
σχάρα με τα ψάκι. Εδώ. Έτσι όπως είναι, βάζουμε πάνω στη σχάρα το brisket. Κοιτάξτε εδώ. Παναγία. Καταπληκτικό. Και ήρθε η ώρα για το φούρνο. Ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 120 βαθμούς. Σας φαίνεται λίγο το 120, σωστά? Είναι λίγο. Αλλά χρειάζεται να το ψήσουμε σε χαμηλή θερμοκρασία, γιατί έχει αρκετά λιπαρά. Οπότε, αν αυξήσουμε πολύ τη θερμοκρασία του φούρνου, ό,τι λιπαρά έχει μέσα και το κρατάνε ζουμερό, θα φύγουν τελείως από το κρέας και θα στεγνώσει το κρέας. Θέλουμε χαμηλή θερμοκρασία στους 120 βαθμούς. Και τώρα, πόση ώρα θα πάρει μέσα στο φούρνο εξαρτάται από την ποιότητα κρέατος. Παραδείγματος χάρη, άμα πάρουμε ένα Black Angus ή Wagyu κρέας, που είναι πάρα πολύ ποιοτικό μοσχάρι, θα χρειαστεί περίπου 2 ρίτσες για να γίνει, γιατί σε 2 ώρες θα είναι έτοιμο. Άμα πάρουμε ένα μοσχάρι γαλλικό, ελληνικό ή κάποια άλλη ποιότητα, ράτσα να το πω έτσι, μπορεί να πάρει και 3 και 4 ώρες μέχρι που να μαλακώσει. Οπότε το πόσο μαλακό θα γίνει εξαρτάται από την ποιότητα του κρέατος. Ξεκινήστε με 2 ρίτσες και άμα δεν είναι μαλακό, συνεχίζετε το ψήσιμο μέχρι που να μαλακώσει τελείως. Στους 120 βαθμούς δεν πρόκειται να καεί. Το μόνο που μπορεί να κάνετε είναι να σιγοψύνετε μέσα στο φούρνο και να μαλακώνει το κρέας. Οπότε, μόλις είναι έτοιμο το κρέας μας, θα ετοιμάσουμε και το σάντουιτς. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, το παστράμι παρασκευάστηκε για πρώτη φορά στην Αμερική τον 19ο αιώνα από Εβραίους της Ρουμανίας που αναζήτησαν την τύχη τους στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ετυμολογικά, η λέξη παστράμι προέρχεται από την τουρκική παστυρμά, που είναι ο παστουρμάς. Το κρέας μου είναι σχεδόν έτοιμο, οπότε θα ψήσω και λίγο ψωμάκι για να σερβίρω το κρέας. Σας λέω, η σύνταγη είναι πάρα πολύ απλή. Αν και ακούγεται κάτι δύσκολο και λέει ο άλλος παστράμι σάντουιτς, είναι αυτό, πως φτιάχνετε, Παναγία μου. Είδατε ότι η διαδικασία για να βάλουμε το κρέας μέσα στο φούρνο δεν μας πήρε πάνω από 3-4 λεπτάκια. Οπότε θα δώσω ωραίο χρώμα στο ψωμί μου. Πόσα σάντουιτς να φτιάξω, παιδιά? Πώς θέλω να φάνε? 2 για τον καθένα. Να κάνω 2 σάντουιτσάκια να δείξουμε στον κόσμο και τα υπόλοιπα να τα φάμε μεταξύ μας. Τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, δίνουμε ωραίο χρώμα στο ψωμί. Εδώ. Πάρτε καλό ψωμάκι προζυμένιο. Οχ. Και στο προζύμι, αν βάλετε λίγο λαδάκι, αλάτι και πιπέρι, κατευθείαν γίνεται πεντανόστιμο. Γίνεται άλλο πράγμα. Άμα το φας κρύο δεν έχει καμία ουσία. Άμα το φας ζεστό. Έλα εδώ, πάει το πρώτο ψωμί, κάνουμε και το δεύτερο, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, λίγο λαδάκι. Καλά και βούτυρο μπορείτε να βάλετε, αλλά είμαστε στην Ελλάδα, ας το κάνουμε με λαδάκι. Αλάτι και πιπέρι. Και δικαιολογείται 100% το άλλο το πιπέρι εδώ, όπως βλέπετε. Αυτό πρέπει να ρίχνω πάντα αλάτι και πιπέρι. Γυρνάω και από την άλλη, εδώ. Τέλεια. Και τώρα η στιγμή που όλοι περιμένατε. Ποια στιγμή? Η στιγμή που θα βγάλουμε το κρέας από το φούρνο. Αγία μου. Είστε έτοιμοι! Λοιπόν, απ' έξω φαίνεται όπως φαίνεται. Σε περίπτωση που έχετε δει μπρίσκετ, ξέρετε ότι πρέπει να φαίνεται έτσι. Σημασία έχει το εσωτερικό. Απ' έξω φαίνεται μαύρο, δεν είναι καμένο. Ουσιαστικά είναι τα μπαχαρικά που έχουν μαυρίσει το κρέας απ' έξω. Αλλά εσωτερικά είναι ζουμερό και το κρέας είναι πάρα πολύ κόκκινο, ροζέ, ωραίο. Λοιπόν, τώρα, μπουράκι στην άκρη, μουστάρδα στην άκρη και πρέπει να μεταφέρω το κρέας. Εντάξει, πρέπει να το κάνω σιγά γιατί δεν θέλω να βγάλω τη μαρινάδα. Βλέπετε ότι άμα αρχίζω να τρίβω το κρέας, φεύγει η μαρινάδα από πάνω και δεν θέλω να φύγει. Θέλω να μείνει η μαρινάδα εδώ. Κοιτάξτε εδώ, όλο αυτό είναι το λίπος που έβγαλε το κρέας μας. Είναι το λίπος που δεν θέλουμε. Θα έχει λιπαρά. Αλλά όσο περισσότερα βγάλουμε, τόσο το καλύτερο. Οπότε πάει αυτό στην άκρη και ήρθε η ώρα να το κόψουμε. Και κόβουμε το κρεατάκι μας. Κοιτάξτε εδώ, το μαχαίρι απλά ακουμπάει το κρέας και μόλις το ακουμπήσει, κόβεται. Κοιτάξτε εδώ, βλέπετε ότι το κρέας έχει λιπαρά μέσα. Ήταν κρυμμένα στην αρχή, δεν φαινόντουσαν. Είναι γενικά λιπαρό. Όπως βλέπετε, είναι πάρα πολύ ζουμερό. Είναι πάρα πολύ μαλακό. Λοιπόν, αυτό που θέλω να κάνετε τώρα είναι να μην αρχίσετε να τρώτε το κρέας όλη την ώρα. Θέλω να βάλετε λίγο αλατάκι. Εδώ, με το που το κόψετε. Γιατί γύρω-γύρω έχει αλάτι, αλλά στη μέση δεν έχει. Και δεν σας είπα πόση ώρα το ψήσα εγώ. Σας είπα? Όχι. Εγώ το ψήσα 4 ώρες, γιατί
Το κρέας μου ήταν αρκετά σκληρό, ήταν ντόπιο, ήταν μεγάλο το ζώο, οπότε γενικά χρειάστηκε περισσότερη ώρα. Θέλω να πιάσετε το κρέας με το που το πιάσετε και πραγματικά λιώνει και διαλύεται, τότε είναι έτοιμο. Μπορεί να πάρει και 3 και 4 ώρες όπως σας είπα, αναλόγως με την ποιότητα κρέατος που πάρουμε. Τώρα, πώς φτιάχνουμε τα σάντουιτς. 1, 2, 3. 2 ή 3 να φτιάξω. Θα φτιάξω 3 για να φάω ένα και 2 να στήσω. Οπότε είναι πολύ απλά. Στη μία μεριά θα βάλω μαγιονέζα. Εδώ. Αλήφω. Όχι πολύ, ίσα ίσα να γλιστράει όπως λέμε. Στην άλλη μεριά τι θα βάλουμε. Μουστάρδα. Παραδοσιακά σερβίρεται μόνο με μουστάρδα στην Αμερική, τίποτα άλλο. Και το αγκουράκι τουρσί είναι προαιρετικό, το δίνουν στην άκρη. Αλλά εμείς θα το βάλουμε μέσα. Εδώ. Αγκουράκι τουρσί. Εδώ είμαστε. Το αγκουράκι τουρσί είναι χειροποίητο, όπως βλέπετε. Άμα θέλετε να φτιάξετε το δικό σας αγκουράκι τουρσί, το δικό σας ψωμάκι, στο κανάλι μας στο YouTube, κάντε μια επίσκεψη, τα έχουμε όλα. Είμαστε πιο οργανωμένοι από όλους. Και τώρα ήρθε η μαγική στιγμή που πρέπει να προσθέσω κρέας. Και όταν λέω θα βάλω κρέας, εννοώ θα βάλω κρέας. Η ποσότητα που βάζουμε σε ένα παστράμι σάντουιτς, όταν πας στην Αμερική, είναι αυτή. Είναι πολύ περισσότερο το κρέας από όσο το ψωμί. Ουσιαστικά αυτό που τρως είναι πολύ πολύ κρέας με λίγο ψωμί, γιατί το κρέας είναι πολύ ποιοτικό. Σας φαίνεται πολύ? Και όμως έτσι σερβίρεται και ακόμα περισσότερο στην Αμερική. Παραδοσιακά υπάρχει ένα μαγαζί που πάω, το πιο διάσημο στη Νέα Υόρκη, πουλάει παστράμι σάντουιτς, Κάτς λέγεται. Περιμένουν ουρές, έχει 20 δολάρια το ένα σάντουιτς και η ποσότητα κρέατος που βάζει είναι σχεδόν η διπλάσια από όσο έβαλα εγώ. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Πρέπει το κάθε σάντουιτς να έχει γύρω στα 400 με 500 γραμμάρια από κρέας. Οπότε αυτό είναι το παστράμι σάντουιτς, σε περίπτωση που αναρωτιέστε και δεν έχετε φάει. Αυτό παραδοσιακά είναι. Λιώνει το κρέας, το βάζουμε μέσα στο σάντουιτς. Οπότε, κοιτάξτε εδώ. Κλείνω. Και στο κάτζ, όταν πας, σου βάζουν μόνο 2 φέτες ψωμί, μουστάρδα, τέλος. Κάπως έτσι σερβίρεται. Θα το κόψω στη μέση. Εδώ και εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Πώς σας φάνηκε? Είναι το απόλυτο σάντουιτς. Και όταν σας είπα ότι θα φτιάξω παστράμι σάντουιτς, το εννοούσα, γιατί το παστράμι σάντουιτς είναι αυτό. Τα υπόλοιπα όλα είναι σάντουιτς με λίγο παστράμι μέσα. Για το σάντουιτς με μοσχαρίσιο παστράμι, βάζουμε σε ένα μπολ το ελαιόλαδο, το πιπέρι καγιέν, την πάπρικα, το μπαχάρι, το αλάτι, πιπέρι, τη μουστάρδα και ανακατεύουμε μέχρι να έχουμε μία πάστα. Απλώνουμε τη μαρινάδα πάνω στο κρέας και φροντίζουμε να καλυφθεί καλά όλη η επιφάνειά του. Μεταφέρουμε σε καυτό τηγάνι και σοτάρουμε για ένα λεπτό από κάθε πλευρά μέχρι να πάρει χρώμα. Βάζουμε σε ταψί με σχάρα και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 120 βαθμούς στον αέρα για 2 με 4 ώρες, ανάλογα με το πόσο σκληρό είναι το κρέας μας. Τοποθετούμε ένα τηγάνι σε μέτρια φωτιά και βάζουμε ελαιόλαδο. Προσθέτουμε τις φέτες από το ψωμί με αλάτι και πιπέρι και ψήνουμε για 1 με 2 λεπτά μέχρι να πάρει χρώμα. Αφαιρούμε το ψωμί από το τηγάνι, απλώνουμε τη μαγιονέζα, τη μουστάρδα και το αγκουράκι ψιλοκομμένο, κόβουμε το κρέας σε λεπτές φέτες, μοιράζουμε στα σάντουιτς και σερβίρουμε. Και επιτέλους ήρθε η στιγμή που ανυπομονούσα και ανυπομονούσε να με δείτε να τρώω αυτό το σάντουιτς. Καλά, θα το φάω ολόκληρο, δεν υπάρχει περίπτωση. Εκτός από ένα κομματάκι που θα δώσω στον Δημήτρη. Καλή μας όρεξη. Τώρα δηλαδή τι να κάνω, να σας περιγράψω. Λιώνει στο στόμα το κρέας. Το ψωμί είναι τόσο ωραίο μαζί με τη μουστάρδα. Δεν χρειάζεται να βάλεις παραπάνω υλικά. Γιατί χάνεις την αίσθηση του κρέατος. Εδώ πέρα αυτό που τρως είναι μαγικό. Καταλαβαίνεις τη γεύση από το μοσχάρι, καταλαβαίνεις την απόλυτη ισορροπία της μουστάρδας μαζί με όλα τα υπόλοιπα μπαχαρικά και αυτό που τρως δεν συγκρίνεται με οτιδήποτε άλλο έχεις δοκιμάσει. Τώρα να με συγχωρείτε, αλλά πρέπει να συνεχίσω να τρώω, οπότε γεια σας.